Πάμε μια Σαντορίνη, να πάρουμε μια ανάσα, να δούμε λίγο ωραίες εικόνες. Θα καλημερίσουμε τον Μανώλη, τον ορφανό που πάντα είναι κοντά μας και μας βοηθάει. Καλημέρα Μανώλη, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τη Σαντορίνη. Έλα, δείξε λίγο εικόνα τώρα, να ταξιδέψει το μάτι μας λίγο. Με τη βοήθεια της συνεργάτητάς μου θα σας δείξει λίγο εικόνα από το ηφαίστειό μας. Και την υπέροχη θέα που έχουμε από την καλδέρα μας, είμαστε ακριβώς έξω από τη Μητρόπολη. Όλες οι διαβαθμίσεις του μπλε. Ξεκινάει από το σκούρο κάτω, πιο ανοιχτό και ξανασκουραίνει πάνω. Σε ταξιδέψαμε, Σωτήρη. Ένα αχ, ετοιμάζεσαι να το βγάλεις τώρα. Χάλια μαύρα σκεφτόμουν έτσι. Τώρα ξέρετε όμως. Ο ίδιος πιάνει τώρα και τα... Αυτά τα ωραία τα ελληνικά τα ζήλεψαν και τα ζήλεψαν και στην Κίνα. Το και είδε, κοιτάξτε τι έχει κάνει η Κίνα. Για να δούμε λίγο, παρακαλώ. Τρομερό είναι, όντως, τρομερό. Η Σαντορίνη της Κίνας. Εδώ, κοιτάξτε. A fake Santorini in China. Αυτό μου συμβαίνει. Φοβάμαι τόσο να το πω. Γεια σας. Καρδιά μου πληγωμένη. Ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη να είναι αλήθεια. Όχι, να είναι ο τόπο Σαντορίνη. Με τη αλήθεια. Τι είναι αυτό που είναι ο Σαντορίνη. Αυτά τα μάτια που κοιτώ. Μανώλη, μία είναι η Σαντορίνη. Ό,τι και να κάνουν, είναι fake όλα τα άλλα, έτσι δεν είναι? Η άλλη είναι Κινέζικη. Η άλλη είναι Κινέζικη. Η αυθεντική ορθόδοξη είναι η Σαντορίνη. Αυτό το φυσικό κάλος δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη απομίμηση. Και μάλιστα μερικές φορές, επιτρέψτε μου να πω, και κακή απομίμηση. Η Σαντορίνη είναι μοναδική, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά. Και πραγματικά, αν δεν έρθει κάποιος να τη βιώσει εδώ κοντά, εδώ στο νησί μας, δεν μπορεί να καταλάβει την ομορφιά που μπορεί να του έχει αυτή. Να σε ρωτήσω κάτι ωστόσο, επειδή έχουμε δείξει και άλλα χρόνια και μαζί που έρχονταν τουρίστες από την Κίνα να παντρευτούν στην Σαντορίνη, κάναν το όνειρο ζωής. Έχετε δει τώρα κάποια αλλαγή από κάποιους που ήθελαν να έρθουν στην κανονική και πήγανε στην ψεύτικη? Προσέξτε, από τον COVID και μετά έχουμε μια απώλεια του τουριστικού προϊόντος που λέγεται Κίνα. Δεν έχουν επανέλθει 100% η αγορά, δεν έχει επανέλθει η αγορά της Κίνας. Σιγά σιγά επανέρχεται, αλλά δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο πολύ οι απομιμήσεις της Σαντορίνης, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή στην Κίνα. Ετοιμάζονται και οι Φιλιππίνες, από ό,τι έχουμε ακούσει, το να κάνουν Σαντορίνη, και κάποιες άλλες χώρες το να κάνουν και εκείνες τη δική του Σαντορίνη. Όμως ότι θα μας επηρεάσει λίγο αρνητικά και κάποιοι θα επιλέξουν αυτές τις περιοχές, ναι, νομίζω πως θα μας επηρεάσει. Και άκου τώρα, Μανώλη, ξέρεις που τη φτιάξανε αχανείς η Κίνα? Σε ποια πόλη, σε ποια περιοχή της Κίνας φτιάξανε αυτή τη Σαντορίνη? Στη Γιουνάν, εκεί από όπου ξεκίνησε ο κορονοϊός, παιδιά. Ακριβώς, στη Γιουνάν είναι αυτή η Κίνα, η Σαντορίνη. Τώρα, ας αφήσουμε την Κινέζικη Σαντορίνη και ό,τι μπορεί ο καθένας φτιάχνει, να μείνουμε στη δική μας. Για Πάσχα τι ετοιμάζετε, αν έχουν ξεκινήσει να έρχονται οι τουρίστες, και τι περιμένετε και για το καλοκαίρι? Το Πάσχα είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό Πάσχα, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά τη σεζόν, θεωρούμε ότι θα είναι μια εξίσου καλή σεζόν με το 2023, όχι του 2022 βέβαια που ήταν το αποκορύφωμα, αλλά μια καλή σεζόν με το 2023. Πάσχα είναι ένα από τα μοναδικά που μπορεί να προσφέρει η Σαντορίνη, και γι' αυτό και πάρα πολύ εγχώριος τουρισμός, δηλαδή Έλληνες προτιμούν το νησί της Σαντορίνης για τις γιορτές και τις διακοπές του Πάσχα τους. Τι να πω τώρα, ευχαριστούμε για αυτή την ωραία εικόνα, ήδη νιώθουμε την άβρα και τις μυρωδιές του νησιού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Καλή σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε και ξαναλέω ότι σας περιμένουμε στο νησί μας και για Πάσχα που είναι μοναδικό, αλλά γενικότερα για τις διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.